και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ. Προσπαθεί να επικρατήσει σε βαρβάρους και μύθους
πολλές μεταφράσεις από το Ρήνο μέχρι το Νεφράτη και μέχρι την Καρχιδόνα. Είναι μια πρώιμη εποχή με πάρα πολλούς βαρβάρους και βίβαρα που πολεμάνε αυτή την εξουσία. Πρέπει να τα έχει καλά με όλους, έχει πολλούς πολιτισμούς, έχει πολλά θρησκεύματα. Βρισκόμαστε στην ακμή του συγκριτισμού. Υπάρχει ο ερμητισμός, υπάρχουν 12 θεοί, υπάρχει η θεοκρασία των, δηλαδή το ανακάτωμα στα αθλά γενικά, των Αιγυπτιακών και των Ελληνικών θεοδίκων του 12 θεοί. Υπάρχει σε πλήρη άνοδο η μαγεία με όλους τους τρόπους. Και ξαφνικά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Και πρέπει οι άνθρωποι να δούνε γιατί αυτό είναι θαύμα και γιατί είναι μαγεία. Τι είναι αυτό που το διαχωρίζει. Γιατί ο Χριστός είναι Χριστός και είναι Θεός και δεν είναι Δίας, Άδωνης, Ισίδα, δεν ξέρω τίποτε άλλο. Αυτή λοιπόν η δύσκολη εποχή, η ανακατεμένη εποχή, είναι αυτή η εποχή στην οποία ζει η Αγία Φεβέτα. Ζει λοιπόν στην εποχή συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα, του Αυτοκράτορα Σεπτήμιου Σεβίου. Για τον οποίο θα σας πω μόνο δύο χαρακτηριστικά, δεν θα σας πω κάτι άλλο, δεν θα σας μιλάω και θα σας αφήσω μετά να απολαύσετε. Αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα σε αυτόν τον συγκριτισμό, είχε προσωπικό ιερέα του Μήθρα. Πρώτο χαρακτηριστικό. Και δεύτερον, όταν είχε επισκεφθεί την Βόρεια Αφρική, αρχίζει το μέσα από την Αίγυπτο, το 199 μετά Χριστόν, η τοπική εξουσία, ο τοπικός έφορος, ας πούμε, του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, έχει φροντίσει πριν την επίσκεψη του Αυτοκράτορα να καθαρίσει, να απομακρύνει όλους τους μάγους. Όχι επειδή ο Αυτοκράτορας ήταν υπεράνω, αλλά επειδή φοβόταν. Έπρεπε να φύγουν όλοι οι μάγοι από όπου θα περνούσε ο Αυτοκράτορας. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, λοιπόν, θα δούμε μια κοπέλα η οποία φαίνεται να έχει διαβάσει σε λεόν τον άνθρωπο. Φαίνεται να λάμπει σαν Αγία σε μια εποχή που δεν είχε να, παραπέμψει σε τίποτα. Δεν είχε να παραπέμψει, δεν είχε Άγιο Δημήτριο, δεν είχε Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, δεν είχε τίποτα. Ήταν αυτή και ο Θεός. Ευχαριστώ. Κατερίνα. Σήμερα ένα προπάρει ότι εκαιώμενοι του καιρός της αγάπης του
πυρός κατεφρόνησαν. Δηλαδή είχαν μέσα τους τη Θεία Αγάπη, το οποίο πήρε το Αγίου Πνεύματος οι μάρτυρες, και γι' αυτό κατεφρόνησαν το πύρο, το πιάτι του Αγίου Πνεύματος και όλα τα παπάσματα. Όλοι οι Άγιοι σαν αυτό. Και όχι μόνο οι Άγιοι Μάρτυρες, αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Λουκάς που γιορτάζει σήμερα. Επίσης, στη Ρωσία επέμεινε όλα αυτά τα παπάσματα και το πυρός, γιατί είχε μέσα το πύρο της Θείας Αγάπης. Αυτό τους έκανα όλη την ομολογία. Είμαι χριστιανός. Ακούμε στα μαρτύρια που έχουμε διασωθεί, όταν λέμε μαρτύρια, είναι διηγήσεις μαρτυρίων που έχουν σωθεί από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Ίσως πολλά τα παίρνουν μια από τα πρακτικά των δικών που γεννούσαν για τους μάρτυρες, φτιάχνανε έτσι το συγκεκριμένο του μαρτύρου. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που καταγράφονταν, τις παίρνουν και ο γράφος και συγκρότησαν από τα μαρτύρια. Όλο αυτό είμαι χριστιανός. Ποιο το όνομά σου, δεν έλεγαν ονόματα, δεν έλεγαν τους συνδέονται και αφού τους δώσουν και αφορμή να ψάχνονται, να ψάχνονται για να βρουν κίνηση συνεργάτες, και το όνομά σου, χριστιανός. Αυτή λοιπόν η ομολογία είναι πολύ σημαντική και είναι και σε βάθος πολύ, πολύ επίπεδη, πώς να το πω, πολλές άκρες αυτή η ομολογία, τα πείμε χριστιανός. Πρώτον, δεν έχω καμία σχέση μέσα στον κριτισμό, έτσι. Δεν είναι σε όλες οι θρησκείες όπως που πάνε στην Καλοπολίδη, όλες οι θρησκείες έχουν αγάπη. Ας πούμε κάποιος που έχει αγάπη και τόσο εκτιμήσει τον Χριστό. Που το ξέρω. Ποιος έχει αγάπη. Και ποιος ασχολείται με τις θρησκείες από τις θρησκείες με την αγάπη. Κανένα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σωτήρας, ο Χριστός που έδωσε στον άνθρωπο την αιώνια ζωή με την Ανάσταση του στα πάντα. Και αξίζει για αυτού την αγάπη κανένα μετά. Πρώτο είναι αυτό. Η ομολογία ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός και με βάση αυτό πρέπει με βάση αυτή την πίστη να ζήσω και όλα. Να ζήσω και όλα αυτή την πίστη αυτή. Πώς είναι χριστιανός. Συγγνώμη τώρα, δεν θα το κρίνω. Απλώς λέω με τις σημαίες προκλήσεις που άρα χριστιανός και να υπερασπίζουμε την ομοφιλία. Δεν μπορεί να είμαι χριστιανός. Δεν μπορεί να είμαι χριστιανός. Πρέπει να ξεκαθαρίσω αυτή την πίστη, τι σημαίνει όλο αυτό για τη ζωή μου. Και ομολογία και καθημερινή βίωση και ομολογία. Αυτό το επιμελείται η Αναστασία. Πράγματι, λοιπόν, ομολογία παντού τη πίστεω. Δεν μην είμαστε τυχεί. Δεν μην φοβόμαστε τίποτα. Έτσι, γιατί αυτή την εποχή που αυτή τη ανακατοσούρα που γινόταν και αυτή τη αβεβαιότητα που υπήρχε παντού. Αυτή η άνθρωπο πώς ομολογούσε. Σήμερα λέμε να μας κάνουν εκείνο, να μας κάνουν τ' άλλο. Επιτίθεται με διάφορους τρόπους, σταθερότητα. Έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχουμε την πίστη μέσα στους Αγίους. Τι μα μια γυναίκα, γυναίκες αδύναμες στο κοινό του μαρτύριου, εμποσιώνει τη ζωή του, ενώ χωρίς να κουβαλιάζουν τίποτα και χωρίς να φροντίζουν βέβαια για την αξιοπρέπειά του, την εξωτερική, για την ιστεροφημία του, τίποτα αυτά θα μάθουν. Μόνο ο Χριστός πλήρωσε την καρδιά του και τη συνείδησή του και η παρουσία αυτή το Αγίου Πνεύματος τους ενίσχυε. Είναι μια ευκαιρία, είναι μικρό το βιβλίο, αλλά έχει σωθεί αυτό το αυθεντικό κομμάτι που η ίδια συγγράφει και το συμπληρώνει ένας από τους συμμάρτυρες της. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και σπάνιο με αυτό να καταγράφει κανείς όλη αυτή την επιμονία και τις ευκαιρίες που έχει πρέπει. Συγχαίρομαι την Αναστασία, συγχαίρομαι τις εκτόσεις τα μόνο που επιμελήθηκαν και όσους όλους παρεμβαίνθηκαν και συνεργάστηκαν για την